κινουμένων, δίνοντας απαντήσεις στις οικογένειές τους. Ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανέβρεση των αγνωμένων έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών μετά από μια δύσκολη και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ο Ξενοφων Καλής ήταν επί σειρά ετών ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αγνωμένων. Εργαζόταν με στόχο να δώσει απαντήσεις στις οικογένειες των αγνωμένων για τους δικούς τους ανθρώπους. Από τις περιόδους 1955-59, 1963-64, καθώς και της μεγαλύτερης τραγωδίας που βρέθηκε αντιμέτωπη η Κύπρος του 1974. Υπάρχουν οι δυσκολίες, υπάρχουν όμως οι εμπειρίες από μέρους μας, η τεχνογνωσία, η επιστημονικότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, ευελπιστώντας ότι θα δώσουμε απαντήσεις οι οποίες θα διαφανούν στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ώστε να κλείσει ακόμα μια πληγή. Διατέλεσε σύμβουλος του Ελληνοκύπριου εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή των Αγνωμένων και σύμβουλος του Προεδρικού Επιτρόπου για Ανθρωπιστικά Θέματα. Το 2018, σε μια σεμνή τελετή, παρέδωσε στην Εθνική Φρουρά τα ευρήματα κατά την ανασκαφή στον Τύμβο Μακεδονίτισσας από το μοιραίο αεροσκάφος Νοράτλας. Κάποια θα μπορούν να συντηρηθούν για ιστορικούς σκοπούς. Είχαμε εντοπίσει και πάρα πολλά άλλα προσωπικά αντικείμενα, όπως σταυρούς, φυλακτά, τα οποία είχαμε παραδώσει στην κάθε οικογένεια. Γνώριζα προσωπικά και συνεργάστηκα με τον Αποθανόντα και ήταν ένας ακούραστος αγωνιστής στον αγώνα του κράτους και της κοινωνίας για τους αγνοούμενους και τους πεσόντες μας. Με ασύγκριτη ακεραιότητα, υψηλότατο ήθος και μοναδικό ανθρωπισμό. Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον εκλειπώντα, η κυβέρνηση αποφάσισε όπως η κηδεία του τελεστή δημοσία δαπάνη. Ο Ξενοφων Καλής, με καταγωγή από το Δάλι, αφήνει πίσω του μεγάλο έργο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσε, ωστόσο, ήταν να αλλάξει την προσέγγιση για αντιμετώπιση του προβλήματος των αγνωμένων ως καθαρά ανθρωπιστικό θέμα.